Καταρχήν η γνώμη μας είναι ότι η τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια ξεκινά με την τροπολογία. Ξεκινά ένας νέος κύκλος επίθεσης της κυβέρνησης και των τραπεζικών ομίλων με στόχο τη ραγδαία μείωση των κόκκινων δανείων, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών. Αυτός είναι ο στόχος του. Πρόκειται για έναν συμβιβασμό μεταξύ κυβέρνησης τραπεζών και θεσμών, πράγμα που αποδεικνύει ότι η ενισχυμένη εποπτεία ζει και βασιλεύει. Ένα συμβιβασμό που φέρνει εσπευσμένα αυτή τη ρύθμιση για να προλάβετε το Eurogroup ώστε να εκταμιευθεί η δόση του ενό δι. Ένα συμβιβασμό που αποτελεί στενό κορσέ για την πρώτη κατοικία τη λαϊκή οικογένεια. Η τροπολογία αυτή που στόχο έχει να εξαναγκαστούν οι δανειολήπτες να αποπληρώνουν, να αποπληρώνουν το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι του εισοδήματός τους στις τράπεζες. Γι' αυτό λέμε ότι πρόκειται για μια νέα προσπάθεια στήριξης του τραπεζικού κεφαλαίου σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Το τραπεζικό κεφάλαιο που δραστηριοποιήθηκε στα ακίνητα βρίσκεται παγιδευμένο σε αντιθέσεις τις οποίες η αστική διαχείριση δυσκολεύεται αντικειμενικά να αντιμετωπίσει σήμερα. Μαζική πώληση ακινήτων, για παράδειγμα, με πληστηριασμού, θα ρίξει τις τιμές τους και θα αδυνατήσει το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών με τις τελευταίες μάλιστα να αγοράζουν τις, οι ίδιες τα ακίνητα που βγάζουν σε πληστηριασμούς για να μην απαξιωθούν. Οι δανειστές, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα διαπραγματεύονται το ύψος των νέων έμεσων κρατικών επιδοτήσεων προς τις τράπεζες. Το νέο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ με πιο αποτελεσματικό τρόπο από τον νόμο Κατσέλη που τον αντικαθιστά στοχεύει στο να υποχρεώσει τους δανειολήπτες να πληρώσουν. Αυτό είναι ο στόχο του. Η λογική που διέπει τη συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ τραπεζών είναι απλή. Ή εντάσσεσαι στη ρύθμιση και πληρώνει τι δόσεις που υπολογίζει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ή αλλιώ στο σπίτι σου βγαίνει στον πληστηριασμό. Αυξάνεται του εκβιασμού και τι απειλέ για να γίνουν συνεπεί στην εξυπηρέτηση του, του δανείου του. Ανοίγεται ακόμη περισσότερο το δρόμο σε μαζικού πληστηριασμού πρώτη κατοικία, δίνεται κι άλλα εργαλεία στις τράπεζε και τα φαν, ώστε να κλιμακώσουν του εκβιασμού του στο λαό, έροντα τα όποια εμπόδια είχαν απομείνει. Αντί να βελτιώνετε τι ελάχιστε προποθέσει που τώρα υπάρχουν στην όποια προστασία τη λαϊκή κατοικία, εσεί τι χειροτερεύετε ακόμη περισσότερο. Βάζετε κι άλλου κόφτε. Η νέα ρύθμιση Λεμιτόμο εντάσσονται στη νέα ρύθμιση μόνο τα στεγαστικά δάνεια που έχουν κοκκινήσει μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2018. Αυτά που θα κοκκινήσουν στη συνέχεια θα βερθούν έξω από αυτή την πρόσκαιρη και υποτυπώδη προστασία, εξέλιξη που επίσης συνδέεται με την κλιμάκωση των εκβιασμών και για τη συγκεκριμένη ομάδα των λαϊκών οικοκυριών που θα μείνουν απ' έξω. Στη, ε, η διάρκεια της προστασίας έχει η ημερομηνία λήξης 31 12 του 19 δηλαδή για ένα διάστημα 9 μηνών. Σε αυτό το πλαίσιο η προστασία πέφτει στα 130.000 ευρώ, στο οποίο αθρίζονται τόκοι και πανοτόκια από τις καθυστερήσεις. Σήμερα το περιουσιακό κριτήριο προστασίας ξεκινά από 180.000 ευρώ για μονοπρόσωπο και 280 για, την, για οικογένεια με τρία παιδιά. Κατακριοργείται τα εισοδηματικά κριτήρια προστασίας, διαμορφώνεται για μονοπρόσωπο νοικοκυριό στις και για ζευγάρι για, 21.000. Ε, για, 21 για παράδειγμα, στην περίπτωση δύο εργαζομένων συζύγων, οι τράπεζες μπορούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμό σε περίπτωση που οι μισθοί ξεπερνούν τα 750 ευρώ ακόμα και αν το νοικοκυριό εκπληρώνει όλες τις άλλες προϋποθέσεις. Αναγκάζεται τα λαϊκά νοικοκυριά να πληρώνουν το δάνειό τους μέχρι και 25 χρόνια για να ρίξετε τη δόση, για να μπορούν να πληρώνουν δηλαδή περισσότεροι βεβαίω δεν έχουν και άλλη επιλογή. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα κριτήρια λειτουργούν συγκεντρωτικά. Δηλαδή πρέπει όλα να πληρούνται ταυτόχρονα. Ε, αν δείτε το άρθρο 1, παράγραφος 4 κτλ. που μιλά και για την ακίνητη περιουσία πέρα από την πρώτη κατοικία που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ. Δέστε τώρα ένα παράδειγμα. Αν ένας έχει εκτός από την πρώτη κατοικία και ένα σπίτι που τον άφησε ο πατέρας του στο χωριό και ένα χωράφι πέντε στρεμάτων ξεπερνά ενδεχομένω, το πιο πιθανό είναι με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, τα περιουσιακά κριτήρια που βάζεται στον νόμο και άρα θα πιταχτεί έξω από τη ρύθμιση αυτό. Οι αιτήσει προστασία υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονική πλατφόρμα με την πλήρη περιγραφή. Κύριε, Κύριε Παπαδόπουλε, διευκολύνετε σας τη διαδικασία. Μπορείτε να όποτε θέλετε λοιπόν. μην Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανακτώνται αυτόματα από τις τράπεζες κάθε είδος φορολογικά στοιχεία του αφιλέτη, ενώ βέβαια έρεται και το τραπεζικό απόρριτο και μάλιστα για πέντε χρόνια. Δίνεται κρατική επιδότηση στις τράπεζες, μέτρο που η κυβέρνηση προκλητικά παρουσιάζει ως φιλολαϊκό, ενώ στην πραγματικότητα διευκολύνει τις τράπεζες να βάλουν στο χέρι τις απαιτήσει τους από τα στεγαστικά δάνεια. Άλλωστε, η ρύθμιση αφορά σε φτωχά νοικοκυριά, νικο... τα οποία πέρα από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις θα εκπληρώνουν πρόσθετα και άλλα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτή θα διακόπτεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που τον ίδιο βαραίνει για τρεις μηνιαίες δόσεις. Λεόντι όροι προβλέπονται και για τις ρυθμίσεις διευκόλυνσης που προσφέρουν οι τράπεζες σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων αποπληρωμής η τράπεζα μπορεί άμεσα να προχωρά σε πληστηριασμό χωρίς τη διαμισολάβηση των δικαστηρίων. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει το βασικό ως βασικό επιχείρημα των τραπεζών για αντιμετώπιση των παταξίδων σε εισαγωγικά ή στρατηγικών κακοπληρωτών. Και έγινε και αρκετή συζήτηση εδώ. Προκειμένου να δικαιολογήσει την άρση και αυτή τη κουτσουρεμένης κουτσουρεμένη δικαστική προστασία που είχε απομείνει ε, από τον νόμο Κατσέλη. Με τον όρο στρατηγική κακοπληρωτέ εννοούν ότι μεγάλο μέρο των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών αποφεύγουν συνειδητά να αποπληρώσουν ενώ έχουν οικονομική δυνατότητα. Φυσικά υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Όμως όταν τα κριτήρια ένταξης σε ρύθμιση ή προστασία καλύπτουν μέρος των πιο εξαθλειωμένων στη βάση των εύλογων δαπανών διαβίωσης, στην ουσία προβάλλεται ότι οι λιγότερο εξαθλειωμένοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώνουν τα δάνεια. Με την ίδια ευκολία κατατάσσουν Στου μπαταξίδε, μεγάλο μέρο που έχει προσφύγει στον νόμο Κατζέλη. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνετε είναι να φωτογραφίζετε τη μεγάλη μάζα εργατικών λαϊκών οικοκυριών που εξαναγκάστηκαν σε τραπεζικό δανεισμό για να καλύψουν στεγαστικές και καταναλωτικές ανάγκες αλλά τσακίστηκαν από την κρίση, την ανεργία, τα αντιλαϊκά μέτρα, τις μειώσεις μισθών και τη βαριά φορολιστία που τους επιβάλλατε. Σίγουρα δεν εννοείται τους πραγματικούς μπαταξίδες δηλαδή τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που είναι οι υπεύθυνοι για το μεγάλο όγκο κόκκινων δανείων και των χρεών προς το δημόσιο. Γιατί οι τραπεζικοί όμιλοι με αυτούς σχεδιάζουν τα μεγάλα deal και αποκοινούν με διάφορα επενδυτικά φανς μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών, αναδιαρθρώσεων, ακόμα και λουκέτων. Άλλωστε, η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ έχει διαμορφώσει το νομοθετικό πλαίσιο για να ενισχύσει τέτοιου είδου συμφωνίε, συγχωνεύσει, συ... συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου. Αυτή είναι η γεύση από την επόμενη μεταμονι... μεταμνημονιακή μέρα που διαφημίζεται για χιλιάδε λαϊκά νοικοκυριά. Ένα νέο γύρο επίθεση, στρώνοντα το κόκκινο χαλί στου τραπεζικού και επιχειρηματικού ομίλου. Οι εργαζόμενοι, κατά τη γνώμη μα, δεν πρέπει να εφησυχάζουν να δυναμώσουν την αλληλεγγύη και την πάλη τους ενάντια στους πληστηριασμούς της κατασχέσης, βάζοντας στο στόχαστρο την πραγματική αιτία που δεν είναι άλλη από τη στρατηγική του κεφαλαίου, την οποία υπηρετούν τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η πάλη του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδα είναι προσανατολισμένη στο να ανοίξει το δρόμο για το δικαίωμα στη λαϊκή κατοικία η κυβέρνηση καλεί τους εργαζόμενους δανειολήπτες να πληρώσουν ξανά αυτή τη συνέπεια της κρίσης. Με απειλή τους πληστηριασμούς στοχεύει να υποχρεώσει χιλιάδες εργαζόμενους να καταβάλουν το ιστέρημά τους για να λυθεί το πρόβλημα που έχουν οι τράπεζες που δανειοδοτούσαν χωρίς φιδό την περίοδο πριν από την κρίση. Το ΚΚΕ προβάλλει αγωνιστικά την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των λαϊκών από την υπερχρέωση στην κατεύθυνση μετάθεση του βάρου τη κρίση στου τραπεζικού ομίλου και όχι στι πλάτε του λαού. Προ, ε, Προβλέποντα τη δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών προ τι τράπεζε, όπω προβλέπει και η σχετική τροπολογία που έχουμε καταθέσει, με διαγραφή τόκων δηλαδή και ουσιαστικό κούρεμα του χρέου των λαϊκών νοικοκυριών. Και καλούμε εδώ και την κυβέρνηση να την κάνει αποδεκτή και τα άλλα κόμματα να πάρουν θέση ε, στην τροπολογία που καταθέσαμε. Επιμένουμε στην ανάγκη, να το πω κι αλλιώς, άμεσης απαγο... απαγόρευσης πληστηριασμού πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ προς αυξημένες κατά 50.000 για κάθε παιδί και δευτερεύουσας κατοικίας αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ ως απάντηση σε αυτά τα σχέδια που έχουν ετοιμάσει. Γελάτε κύριε Υπουργέ. Yeah. Ναι, μακάρι να γινόταν βεβαίω μέσα σε αυτό το σύστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώνω, μισό λεπτό. Ά, μα, ξεπεράστε τα τελειώνω. 10 λεπτά, κύριε Βαρδαλή, είπαμε. Εντάξει, τελειώνω. είπατε τι προτάσει σα. Τελειώνω, Έχουμε μισό και λεπτό. Αύριο. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μα, σήμερα η κατοικία σε αυτό το σύστημα δεν είναι δικαίωμα, γι' αυτό χαμογελάτε. Η πάλι των εργαζομένων για ανακούφιση από το βραχνά των χρεών, η πάλι ενάντια στου πληστηριασμού, μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα μόνο όταν βάλει στο στόχαστρο την πηγή του κακού, δηλαδή τον πραγματικό αντίπαλο. Και αυτός δεν είναι άλλος ε, όταν μετατρέπεται η κατοικία σε εμπόρευμα, οι τράπεζες και οι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές για τα κέρδη των οποίων θυσιάζονται τα δικαιώματα των εργατικών λαϊκών οικογενειών.